επιχείρηση Αλκμίνη της ΕΥΠ για τις ΜΚΟ. Για πάμε με Μηταράκη. Κύριε Αυτιά, αποκάλυψη της Καθημερινής. Είχαμε πει και προεκλογικά ότι πρέπει να ελεγχθεί ο ρόλος των ΜΚΟ. Από τον Ιανουάριο κάναμε 6 πράγματα. Πρώτον, μητρώ για όλες τις ΜΚΟ και έλεγχο στοιχείων. Δεύτερον, μητρώ για τα μέλη των ΜΚΟ που είναι στο πεδίο. Τρίτον, περιορίσαμε το δικαίωμα πρόσβασης των ΜΚΟ στο πεδίο με κανόνες πλέον. Τέταρτον, ανακτήσαμε τη διοίκηση δομών βάζοντας Έλληνα διοικητή στη θέση των ΜΚΟ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αφήσει τις δομές της Υπηρετικής Ελλάδας να διοικούνται από ΜΚΟ. Και κάναμε 2 βασικές έρευνες σε συνεργασία με τις διοκτικές αρχές. Κοιτάξαμε το ρόλο των ΜΚΟ στη λαθροδιακίνηση προσώπων, ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στα νησιά μας. Και δεν είναι μόνο η Λέσβος, κύριε Αυτιά, είναι και τα άλλα νησιά. Ακριβώς. Είναι ΜΚΟ οι οποίες συμμετείχαν σε κυκλώματα για να έρχονται παράνομα μετανάστες στη χώρα μας. Και έκτον, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εκεί που υπήρχε δημόσιο ή ευρωπαϊκό χρήμα, γίνονται πολύ συστηματικοί έλεγχοι. Όλα αυτά τα πορίσματα που ξεκινήσαμε Ιανουάριο να δουλεύουμε με την ελληνική αστυνομία, με τον Λευτέρη τον Οικονόμου, με την ΕΥΠ, με τον Άγγελο τον Πίνη. Όλη αυτή η προσπάθεια τώρα σιγά σιγά θα δείτε μέσα στο 2020 να βγαίνει.